Δύο χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο του τεράστιου ηθοποιού, Κώστα Βουτσά, και ακόμα οι πληγές είναι νοπές για την οικογένεια του. Η Αλίκη Κατσαβού, η σύζυγος του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Real Life παραδέχτηκε πως νιώθει ένα μεγάλο κενό καθώς δεν της είναι εύκολο να δεχτεί πως ο αγαπημένος της, και πατέρας του γιου τους Φίβου, λείπει. Η επίσης ηθοποιός, Αλίκη Κατσαβού, μίλησε για το γιο του Φίβο και πως διαχειρίζεται την απώλεια του πατέρα του αλλά και για τη διαμάχη γύρω από τα κληρονομικά καθώς για αρκετό καιρό υπήρχε έντονη φημολογία πως οι σχέσεις της με τις κόρες του ανθρώπου που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο, ήταν τεταμένες λόγω των κληρονομικών, κάτι που διέψευσαν κατηγορηματικά. Οι δηλώσεις της Αλίκης Κατσαβού σχετικά με τα κληρονομικά και το γιο της. Δύο χρόνια χωρίς τον Κώστα, είναι όλα ακόμη ατακτοποιητά μέσα μου. Έχω βάλει, όμως προτεραιότητα το παιδί και την ψυχική του ηρεμία, είμαι ενήλικη και έχω άλλα εργαλεία ψυχής για να αντιμετωπίζω τέτοιους ωκεανούς. Με ενδιαφέρει πως ο Φίβος θα βιώσει το πένθος. Αυτό με βοηθά να κρατώ τη βρύση του συναισθήματος λίγο κλειστή και να μένω κεντραρισμένη, εξήγησε η ίδια στη Real Life. Ο γιος της, Φίβος Βουτσάς, είναι το στήριγμα της. Του μιλώ για τον μπαμπά του. Θυμόμαστε πράγματα που κάναμε μαζί. Είναι εκπληκτικό, γιατί θυμάται πολλά πράγματα και μόνος του τα αναμοχλεύει. Όσο μεγαλώνει, εκφράζει απορίες σε σχέση με τον θάνατο και εγώ καλούμε να τις απαντήσω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει πραγματικά πόσο σπουδαίος ήταν ο μπαμπάς του, όμως, όταν ένα κοριτσάκι του είπε «Ο μπαμπάς σου έχει πεθάνει», εκείνος απάντησε «Ο μπαμπάς μου ήταν σπουδαίος και με αγαπούσε». Η Αλίκη Κατσαβού έχει μάθει στα δύσκολα και η ποιότητα της δεν της επιτρέπει να παραφέρεται. Έχω ένα παιδί και θέλω να έχω ένα υψηλό ανάστημα στα μάτια του. Δεν ήθελα να ξεφτυλιστώ για πράγματα που δεν με αφορούσαν. Δεν υπήρχαν διαθήκες, τα κληρονομικά τα καθορίζει ο νόμος, δεν έχω να διεκδικήσω τίποτα, τα είχε κάνει ο Κώστας μια χαρά όλα. Δεν πληγώθηκα, καταλάβαινα πόσο εύθραυστες γίνονται οι οικογενειακές ισορροπίες αλλά ήξερα ότι, αν κρατηθώ αποστασιοποιημένη, στο βάθος του χρόνου θα εξομαλυνθούν οι σχέσεις. Ήθελα ο Φίβος όταν μεγαλώσει να βρει ένα καθαρό τοπίο και να αναπτύξει τις δικές του σχέσεις με τα αδέλφια του, τα άνυψια του να μην έχω μπει εγώ εμπόδιο σε αυτά. Η Αλ. Κατσαβού αγαπά το θέατρο και πλέον αισθάνεται έτοιμη να επιστρέψει. Η παράσταση του τραγουδιού «Το παραμύθι στο Άβατον» στον Γκάζι ήθελα να παρηγορεί παιδιά και ενήλικες για όλο αυτό που ζούμε με την πανδημία. Ήθελα να είναι ένα έργο που θα μιλά για την ομορφιά της ζωής γιατί η θλίψη περίσεψε. Ακούγονται ελί της Εφέρης Γκάτσος ενώ ένας παλιάτσος και μια κούκλα αφηγούνται την ιστορία.
We'll be right back.